Συναγωνίστριες, συναγωνιστές, εκ μέρους της Σωματιακής Επιτροπής του Συνδικάτου Ετάτων Εργαζομένων του Δημού Περιστερίου, χαιρετίζουμε τη σημερινή αγωνιστική πρωτοβουλία των φορέων και σωματείων της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί σας, ενάντια στο έγκλημα που επιχειρείται εδώ και δεκαετίες από τη λειτουργία και την επέκταση του Χιτά της Φυλής, που βάζει στο στόχαστρο την ποιότητα ζωής και την ίδια την υγεία των χιλιάδων ανθρώπων της Δυτικής Αττικής. Ζήτημα που δυστυχώς επιβεβαιώνεται σύμφωνα και με επίσημες επιδημιολογικές μελέτες, με το ποσοστό των νεοπλασιών να είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο για τους κατοίκους της περιοχής, συγκριτικά με τους κατοίκους του υπόλοιπου δεκαπνοπεδίου. Εγκληματικές είναι ευθύνες που βαραίνουν όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά, περιφερειακές και τις δημοτικές αρχές που εκμεταλλευόμενες την αγωνία των χιλιάδων κατοίκων στις περιοχές αυτές, στήριξαν τις προεκλογικές τους καμπάνιες πάνω στο πρόβλημα της χωματερής, υπόσχονταν στο λαό της Δυτικής Αττικής και της Δυτικής Αθήνας το κλείσιμο της χωματερής. Οι εξελίξεις όμως σήμερα επιβεβαιώνουν πως όχι μόνο δεν έκλεισε ο Χιτά Φυλής, αλλά αποφασίστηκε η περαιτέρω επέκτασή του, μετά από την υπερψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, με την ψήφο 51 Περιφερειακών Συμβούλων, αγνοώντας τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το νέο Χιτά, με μοναδικό τους το κριτήριο το πώς θα μετατρέψουν τα απορρίμματα σε κέρδη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, δεν πρέπει να μας ξεφεύγει από το πλαίσιο πάλι μας η αντίδρασή μας απέναντι στους αθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων που στην ουσία αποτελούν κομμάτι του συνολικότερου σχεδιασμού τους και αποτελούν μικρές κομματερές μέσα σε κατοικημένες περιοχές στους Δήμους της Αττικής, που επιβαρύνουν και αυτές με τη σειρά τους επικίνδυνα το περιβάλλον και την υγεία των δημοτών. Τέτοιο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων έχουμε και στο Δήμο Περιστερίου που είμαι εργαζόμενος, μέσα σε ένα χώρο που είναι χαρακτηρισμένος χώρο πρασίνου μετά από τον αγώνα του λαού του Περιστερίου στα μέσα της δεκαετίας του 70, που κατάφερε να αποσπάσει αυτό το χώρο από καταπατητές και τραπεζικούς ομίλους για να έχουν δικαίωμα να μεγαλώνουν αυτοί και τα παιδιά τους σε πιο ανθρώπινο περιβάλλον. Σήμερα, αντί ο λαός του Περιστερίου να απολαμβάνει αυτό το χώρο για την αναψυχή του, η Δημοτική Αρχή Παχατουρίδη, η Δημοτική Αρχή Περιστερίου, εδώ και μια δεκαετία αποφάσισε να εγκαταστήσει το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων χωρίς καμία περιβαλλοντολογική μελέτη, χωρίς καμία αδειοδότηση, αλλά με την ανοχή όμως των περιφερειακών αρχών και των κυβερνήσεων όλων αυτών των ετών Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το χώρο που βρίσκεται μέσα σε κατοικημένη περιοχή στο κέντρο του Περιστερίου, η Δημοτική Αρχή με μοναδικό κριτήριο τη μείωση του κόστους μεταφοράς απορριμμάτων προκειμένου να εξασφαλίζει ζεστό χρήμα για τους εργολάβους, βάζει σε τελευταία μοίρα την υγεία των εργαζομένων στο συγκεκριμένο χώρο, την υγεία των κατοίκων, ακόμα και την υγεία μικρών παιδιών που επισκέπτονται καθημερινά το άρσος και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής που βρίσκεται απέναντι από το σταθμό μεταφόρτωσης. Σήμερα όλη αυτή την κατάσταση την νομιμοποίησε πριν λίγους μήνες με το νέο αντιπεριβατολογικό νομοσχέδιο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας από εκεί που την είχε αφήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, υλοποιώντας τις υποδείξεις του ΣΕΒ, που ζητούσε την ταχύτερη περιβαλλοντολογική αδειοδότηση για να γίνουν περισσότερες επενδύσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε πλήρη συνεννόηση με τις δημοτικές αρχές μαζί και αυτή του Περιστερίου, χωροθέτησαν και νομιμοποίησαν ήδη υφιστάμενους παράνομους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων, χωρίς κανένα κριτήριο για την υγεία του λαού, σε 23 περιοχές της Αττικής, προκειμένου να βρούνε επιχειρηματίες έδαφος για επενδύσεις. Συναγωνίστρες, συναγωνιστές, φίλες και φίλοι,
οι σωματιακοί εργαζομένων του Δήμου Περιστερίου, καταγγέλουμε ανοιχτά τη στάση των δημοτικών αρχής, των δημοτικών αρχών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Περιστερίου, που παρά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις φορέων σωματείων του Δήμου, δείχνει πλήρη αδιαφορία για το θάνατο δύο συναδέλφων που εργάζονταν στη μεταφορά απορριμμάτων στο σταθμό μεταφόρτωσης από ασθένειες που προκαλούνται και από τις βλαπτικές συνέπειες του σταθμού μεταφόρτωσης. Η Δημοτική Αρχή, που έχει παραδεχτεί ότι έχουν ανερκνευτεί πολλές φορές ραδιενεργά απόβλητα στα οχήματα που μπαίνουν και βγαίνουν στο σταθμό μεταφόρτωσης, δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια για την εξάλειψή τους. Η Σωματιακή Επιτροπή του Συνδικάτου θα συνεχίσει να αγωνίζεται απέναντι στην απομάκρυνση του σταθμού μεταφόρτωσης του Δήμου μας, θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις μας στο δίκαιο αγώνα σωματείων και φορέων της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής για το κλείσιμο του ΧΙΤΑ.